Δεν θέλω να σχολιάσω για τη διαδικασία κλπ. Άλλωστε δεν είναι το πιο ουσιαστικό. Θα ξεκινήσω με δύο επισημάνσεις και ερωτήματα. Η πρώτη είναι ότι κάθε φορά που αναλαμβάνει μια καινούργια κυβέρνηση γίνεται αυτή η συζήτηση για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Κάθε φορά παρουσιάζονται προγράμματα και από τους υπεύθυνους και από τους φορείς, τις επιχειρήσεις κλπ. Ωστόσο, βάζω ένα ερώτημα. 30 χρόνια διαλύεται και τσακίζεται η αμυντική βιομηχανία της χώρας. Ποιος φταίει? Θα πείτε καμιά κουβέντα? Ποιος φταίει για αυτή την άθλια κατάσταση και την άσχημη, για αυτή τη συρρήκνωση της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας? Ποιος? Εσείς δεν κυβερνήσατε? Πριν από εσάς πάλι εσείς ήσασταν. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Άλλαξε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια? Όχι. Φταίνε μήπως φταίει η ανικανότητα των διοικήσεων? Κατά τη γνώμη μας όχι. Γιατί οι διοικήσεις κινούνται μέσα σε ένα γενικότερο στρατηγικό πλαίσιο που καθαρίζουν οι κυβερνήσεις. Φταίει η έλλειψη συντονισμού των Υπουργείων? Είναι δηλαδή το Υπουργείο Άμυνας ανακατεύεται με το ότι εξυπηρετούν οι αμυντικές βιομηχανίες ορισμένες ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, θα μπορούσαν πάρα πολύ περισσότερες. Το Υπουργείο Οικονομικών όμως έχει το πακέτο των μετοχών και το χρήμα. Αυτό φταίει? Δηλαδή οι κυβερνήσεις σας όλων είναι ξεχωριστά βιλαέτια? Ή είναι ενιαία η πολιτική, την οποία κάθε Υπουργείο αναλαμβάνει τις ευθύνες? Κατά τη γνώμη μας είναι ενιαία η πολιτική και η στρατηγική, που η οποία ακολουθήθηκε, ήταν κοινή αυτή η στρατηγική και ήταν συνειδητή αυτή η στρατηγική, ανεξάρτητα από προθέσεις ορισμένων. Είναι κοινή όλη αυτή η στρατηγική, η οποία ιδιαίτερα μετά, ας πούμε, την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και μετά το 2000, ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις κατά γράμμα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πω δύο λόγια παρακάτω, και οι δεσμεύσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ. Και σας ρωτάω κάτι πολύ απλό εκ των προτέρων. Μπορείτε να κάνετε ενιαίο φορέα αμυντικής βιομηχανίας? Μπορείτε να ξεφύγετε από τα στενά πλαίσια που σας καθορίζουν οι λεγόμενοι σύμμαχοι που υπονομεύουν και την ίδια την κυριαρχία της χώρας? Ας βγει ένας να το πει και να το συζητήσουμε επιστημονικά μετά. Εμείς λέμε δεν μπορείτε. Γιατί είστε εχμάλωτοι, αυτών των διεθνών υπεραλιστικών οργανισμών, οι οποίοι εκτός από το τι κάνουν, το επιτίθονται σε λαούς, τότε διάφορα, έχουν και τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Απίστευτα οικονομικά συμφέροντα. Και εδώ ο τομέας της αμυντικής βιομηχανίας ή της πολεμικής, όπως και να την πούμε, δείχνει τις καταστραφικές επιπτώσεις πρόσδεσης στο νατοϊκό και ευρωνησιακό άρμα. Όπου υπάρχει πίεση να καλυφθούν οι δικές τους ανάγκες, οι δικές τους προδιαγραφές, να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα δικά τους μονοπόλια. Ακόμα και ο εκπρόσωπος, ο κύριος Παπάς νομίζω, έκανε μια επισήμανση ότι είστε πιο καλοί με τους ξένους και πιο απαιτητικοί με τους Έλληνες. Ανεξάρτητα αν έχει βάση, όχι, δείχνει και το μέγεθος αυτού του προβλήματος. Και δουλεύει λοιπόν σε αυτόν τον τομέα με βάση τις δικές τους απαιτήσεις, τις οποίες εσείς λέτε ότι ταιριάζουν και με τον άμυνα της χώρας κλπ. Αυτό είναι υπό πολύ μεγάλη συζήτηση, όταν αυτοί έχουν τα κλειδιά σε βασικά και στρατηγικά όπλα, και φυσικά την αύξηση των κερδών συγκεκριμένων εταιριών, μεγαλοεισαγωγέων και βέβαια των μεγάλων μονοπωλιακών συμπροτυπάτων. Θα μπορούσαν, βάζουμε το ερώτημα, οι πολεμικές αμυντικές βιομηχανίες της χώρας μας στα πλαίσια ενός ενιαίου δημόσιου φορέα για την αμυντική βιομηχανία που θα εντάσσονταν όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα μπορούσαν να καλύψουν, δεν λέμε όλες, δεν είμαστε
αφιλίως το πετάμε στα σύννεφα. Σημαντικές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων. Και επίσης να δραστηριοποιηθούν και σε άλλα, ας πούμε, μη πολεμικά, ειρηνικά προϊόντα, όπως το λένε, όπως στην αφυγική βιομηχανία, στις μεταφορές. Να σας πω κάτι. Για να ξέρει και ο ελληνικός λαός, η Ελλάδα έχει νικέλιο. Η Ελλάδα έχει χρώμιο, που είναι τα δύο βασικά συστατικά του αναξίδα του χάλιβα. Η Ελλάδα τα εξάγει με χρηματιστηριακή τιμή, που τα καθορίζουν όπως το καθορίζουν τα διεθνή μονοπόλια, και εισάγει αναξίδα το χάλιβα και στον τομέα της πολεμικής βιομηχανίας. Γιατί δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει εργοστάσιο που θα παράγει, αφού έχει τα πρώτα υλικά? Έχει ορυκτά, έχει μέταλλα, έχει τα πάντα. Γιατί δεν θα μπορούσε να παράγει και να εξάγει, που εκεί είναι η υπεραξία στον οξύδο του χάλιβα, και να το χρησιμοποιήσει στην τόπια βιομηχανία, σε μια μεγάλη βιομηχανία. Ήδη μερικά σήματα τα είχαν δώσει. Φτιάχναν τροχαίο υλικό τα ναυπηγεία, παραδείγματος χάρη. Θα μπορούσαν να φτιάξουν ανεμογεννήτριες. Λέω ένα παράδειγμα που είναι και της μόδας. Αλλά τότε όμως πώς θα κέρδιζαν τα μεγάλα ξανά μονοπωλιακά συμφέροντα? Επομένως λοιπόν, αυτά κατά τη γνώμη μας, για να μπορώ να πω άπειρα παραδείγματα προϊόντων που θα μπορούσαν να παραχθούν και στον τομέα της πολεμικής βιομηχανίας και να εξασφαλίσουν μια επάρκεια σε ορισμένους τομείς στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και να συμβάλλουν σε μια στην ειρηνική, ας το πούμε, παραγωγή πάρα πολλών προϊόντων. Αυτό όμως τι απαιτεί? Αυτό δεν απαιτεί την σημερινή πολιτική και την καπιταλιστική αναρχία που καθορίζεται με βάση τα συμφέροντα και τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλίων και του κεφαλαίου. Θέλει μια σχεδιασμένη, συνολικά, ένα κεντρικό επιστημονικό σχέδιο για την οικονομία. Υπάρχει? Δεν υπάρχει. Υπάρχει η αγορά, υπάρχει η δέσμευση με τους συμμάχους. Τι, ποιους συμμάχους δηλαδή? Σύμμαχοι είναι των δικών τους συμφερόντων. Και φυσικά όλο και περισσότερο κινείται και η δική μας βιομηχανία, αυτή που υπάρχει τέλος πάντων, στην εξυπηρέτηση της φωνικής, δολοφονικής, πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ. Και μια και μιλάμε και για το πρότυπο του Ισραήλ, το Ισραήλ σκοτώνει μικρά παιδάκια κάθε μέρα, βομβαρδίζει. Αυτούς έχετε πρότυπο? Κάνει επικισμούς, δεν αναγνωρίζει τίποτα. Γράφει τα παλιά το που είσαι το διεθνές δίκαιο. Βγαίνουν οι Αμερικάνοι και το αποθρασύνουν. Γιατί τα έκανε αυτά το Ισραήλ? Είναι αιχμή του δόρατος του υπεραλισμού στη Μέση Ανατολή. Τέτοιοι θέλουμε να γίνουμε? Να γίνουμε και εμείς αιχμή του δόρατος, η χώρα μας, για όλους τους λαούς της περιοχής? Αυτή είναι η φιλοδοξία για την πολεμική βιομηχανία? Εμείς λέμε όχι. Αυτό υπηρετήσαν όλες οι κυβερνήσεις και γι' αυτό είμαστε σε αυτό το χάλι, και αυτό θα εξυγχρονιστεί με βάση αυτά τα συμφέροντα και αυτή τη στρατηγική. Ψήστε την πιστεύετε, εμείς την κατηγορούμε ότι όχι μόνο δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, αλλά υπονομεύει και την ελληνική οικονομία συνολικά και τις παραγωγικές δυνατότητες που έχει η χώρα. Και γι' αυτό έχουμε άλλη, και μια και ζητήσατε προτάσεις, αν δεν έχετε διαβάσει, επειδή εμείς ασχολούμαστε, τώρα τι να σας πω, κύριε Κούτρα, ξέρετε, στην ΕΑΒ από το 1980 παραδείγματος χάρη. Και προσωπικά λέω, αλλά και πολιτικά σαν κόμμα. Έχουμε καταθέσει επανειλημμένα, συγκροτημένο πρόγραμμα. Αλλά αυτό δεν χωράει στη δική σας πολιτική, δεν γίνεται με τη δική σας πολιτική. Είναι δυνατόν η Ελλάδα με ιστορία χιλιάδων χρόνων σε ναυπηγεία, με 4-5 ναυπηγεία να κλείνεται τα μισά και τα άλλα τα πουλάτε στους Αμερικάνους? Γιατί τι είμαστε, άχρηστοι είμαστε εμείς? Ποιος έχει καλύτερη τεχνογνωσία από την ΕΑΒ? Ακόμη και από τις ιδιωτικές θα πω. Τι κάνατε? Διώξατε τους καλύτερους μας τόρους. Πάνε και παίρνουν 10.000, 8 και 10.000 στο εξωτερικό. Έτσι δεν είναι? Ας το επιβεβαιώσω. Τι κάνατε όλα αυτά τα χρόνια? Και έχετε το θράσος και μιλάτε? Ξυλώσατε όλο τον κόσμο με τα μνημόνια, όλες τις επιχειρήσεις. Διώξατε κόσμο αβέρτα, παντού. Τις απαξιώσατε όλες. Δεν τις χρηματοδοτήσατε. Θέλετε να πω παραδείγματα? Να πω παραδείγματα λοιπόν. Παράγουμε σφαίρες, κύριε, ποιος ξέρει να μας απαντήσει? Σφαίρες, 762. Πόσα χρόνια έχουμε να παράγουμε όλες τις εισαγωγές? 9 παράγουμε? Που είναι βασικά, όχι. Γιατί? Δεν μπορούμε? Γιατί? Δώστε μια απάντηση.
Αυτό δηλαδή είναι ένα ακραίο παράδειγμα, για να μην πάω και σε άλλα παραπέρα. Είναι δυνατόν το 2021 και μας μιλάτε για αμυντική βιομηχανία, να εισάγουμε σφαίρες για το στρατό, για πιστόλια, για πολυβόλα, για οτιδήποτε είναι. Και όμως αυτό συμβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μιλάμε για τα ΕΑΣ. Τι κάνατε όλα αυτά τα χρόνια? Πρώτον, κόψατε στα δύο. Κλείσατε την Κίμη. Την κλείσατε. Ποιος θα καλύψει τα προϊόντα που παραγγέλνει η Κίμη? Να ολοκληρώνετε, κύριε Παφίλη. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Σε όλους δίνω την ίδια ώρα. Με συγχωρείτε, αλλά εντάξει, σας είπα από την αρχή. Εντάξει. Εμείς πρέπει να μιλήσουμε για όλα. Καταλαβαίνω, γι' αυτό υπάρχει τόση ανοχή. Η ανοχή δεν είναι τώρα 5 λεπτά να μιλήσουμε για την εθνική και την ηλικία με την βιομηχανία. Αυτό είναι και ξεφτύλα. Το λέω έτσι δηλαδή. Τι να πεις, αλλά... Αρχίσουμε να βάλουμε τελεσίγραφα. Επιχειρήματα λέμε. Σπάσατε και κλείσατε στα ΕΑΣ, αντί να τα αναβαθμίσετε. Δεύτερο, λέτε τώρα προβλήματα κλπ. Γιατί είχαν προβλήματα? Τους βάζετε ένα πρόγραμμα, τους δίνετε μια προκαταβολή και δεν τους δίνετε λεφτά μετά να αγοράσουν πρωτεΐνη. Και δεν μπορούν να παράγουν, να καλύψουν υποχρεώσεις που έχουν και που θα γινόταν κερδοφόρα ή λιγότερο, τέλος πάντων δεν θα είχαν τέτοια χρέη. Και στέγει αυτό. Όλοι τα ίδια δεν κάνατε, κύριε Κατρούγκαλε. Να σας πω λοιπόν, που λέτε για τα σύγχρονα κλπ. Περιμένετε να τα διαβάσω. Καλά το ότι κλείσατε και κάνατε. Πρόγραμμα που κατέθεσαν τα ΕΑΣ. Ανάπτυξη συστήματος χαρτογράφησης ναρκοπεδίου από μη επανδρομένο αεροσκάφος. Απερίφθη μεταπολάν επένων. Ανάπτυξη συστήματος εντοπισμού ελικοπτέρων και μη επανδρομένων αεροσκαφών με χρήση υποήχων. Απερίφθη μεταπολάν επένων. Αυτόματος το 16 νομίζω. Και σήμερα ισχύουν. Είναι κατά θέμα. Θα τα ξέρει ο κ. Κωστόπουλος, μπορεί να τα ξέρει. Πού είναι, εδώ. Αυτόματος συνδυασμός εικόνων από πολλαπλές πηγές. Είχε εγκριθεί και απορρίφθηκε. Και αυτά ήταν και από το ΕΣΠΑ. Για να δείτε τις κατευθύνσεις. Ανάπτυξη μη επανδρομένων αεροσκαφών. Το οποίο λέει και η ΑΒ σήμερα ότι μπορεί να τα κάνει. Γιατί δεν τα κάνει? Γιατί όλα αυτά? Γιατί υποτάσσεσαι σε αυτή την στρατηγική. Να μην πω για τους εργαζόμενους. Η μηχανική που έφτιαχνε κάλικες. Γιατί έκλεισε? Ποιος την έχει σήμερα? Ιδιώτες. Γιατί δεν μπορούσε να σταθεί? Λέτε τώρα, παραγωγή εθνικού όπλου. Υπήρχε πρόταση. Και το ξέρετε ότι υπήρχε τέτοια πρόταση. Τώρα έρχεστε και λέτε Ισραήλ. Θα κάνουμε συμπαραγωγή. Γιατί το Ισραήλ θα έρθει για την ψυχή της μάνας του εδώ? Θα έρθει και να κερδίσει. Εκτός τα όσα γράφονται για το αν είναι καλά τα όπλα αυτά για τον ελληνικό στρατό ή όχι, και τα οποία έχουν απορριφθεί από διεθνείς προδιαγραφές. Για δεν παίρνετε καλά Σνικόφ, αφού είσαστε τέτοιοι που είναι το οι Αμερικάνοι λένε το καλύτερο όπλο, τουλάχιστον με το 2030. Για δεν πάρετε να κάνετε μια συμπαραγωγή. Και πάτε με το Ισραήλ. Λέω ένα παράδειγμα, όχι ότι είναι δική μας πολιτική. Ναι, μην εκνευρίζεστε. Θα σας πω και τι θα πάρετε. Εσύ εδώ δεν πήρατε το εμβόλιο. Εδώ δεν πήρατε το εμβόλιο που το πήρε όλη η οικουμένη. Γιατί δεν το πήρατε το εμβόλιο? Αφού είναι εγγυημένο κλπ. Κλπ. Και εμβολιάζεται εκατομμύρια κόσμος και είστε κρεμασμένοι από τις εταιρείες και τους εκβιασμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναυπηγεία. Εδώ κι αν είναι. Εδώ κι αν είναι η τραγωδία της πολιτικής σας. Ναυπηγεία που μπορούσαν να κάνουν τα πάντα. Και τα δύο μαζί. Όχι μόνο τα δύο, και τη Σύρου και της Χαλκίδας. Πού τα οδηγήσατε? Τα δίνετε στους Αμερικάνους, αν τα πάρουν κιόλας, γιατί θα εξαρτηθεί αν θα πάρετε φρεγάτες αμερικάνικες ή ισπανικές ή γαλλικές. Διαβάζουμε κι εμείς, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν είμαστε αδιάβαστοι. Εκεί έχετε φτάσει. Εκεί έχετε φτάσει. Και είναι λογικό. Στρατηγική σας είναι αυτή. Εμείς τη στρατηγική κρίνουμε. Ναυπηγεία χρυσάφι που η καλύτερη μαστόρη της Ευρώπης ήταν. Το λέγανε οι εφοπλιστές. Και άλλοι που φέρναν τα δικά τους για να τα επισκευάσουν εδώ. Τα ρημάξατε όλα αυτά τα χρόνια τα ναυπηγεία. Και τώρα τα δίνετε για να επισκευάζετε εκτός τόλος. Και να καλύπτουν τις ανάγκες των Αμερικάνων. Όπως για την ΕΑΒ, θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα, αλλά κλείνω γιατί ο πρόεδρος θα έχει δίκιο να φωνάζει μετά. Πού είμαστε σήμερα? Τα είπε. Και παρά τις προσπάθειες που μπορεί να κάνουν,
Πρώτον, είμαστε εχμάλωτοι της Lockheed. Αν αύριο το πρωί για α ή β λόγο αποφασίσει η Lockheed να σταματήσει τη συνεργασία με την ΕΑΒ και να την πάει στην Ιταλία, δεν ξέρω σε ποια άλλη χώρα, τι θα γίνει η ΕΑΒ? Ερώτημα. Για απαντήστε μας, τι θα γίνει? Άρα υπεργολάβος ουσιαστικά της Lockheed. Θα μου πεις να μην δουλέψει η ΕΑΒ? Όχι, δεν λέμε να μην δουλέψει. Αλλά λέμε να μην είναι εχμάλωτη και να υπηρετεί τα σχέδια των Αμερικάνων όταν θέλουν και όσο θέλουν, και αν αλλάξουν πελάτη θα μείνουμε στον αέρα. Γιατί η ΕΑΒ, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, είτε στα 130, γιατί? Γιατί είχε 3.000 προσωπικό, το μειώσατε στα 1.000, πόσα είναι, 1.200 είναι σήμερα. Και τώρα πάτε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου να τα καλύψετε. Κύριε Παφίλη, μπορείτε ποτέ να τα... Τελειώνω, κλείνω. Γιατί δεν τη χρηματοδοτείτε, γιατί την κάνατε ΑΕ, γιατί δανειζόταν με 10% επιτόκιο, ενώ η τράπεζα με 2%. Ποιος θέλει για όλα αυτά? Δεν είναι στρατηγική αυτή? Εντάξει, μπορεί να μην είναι ακριβή τα νούμερα, αλλά και περίπου είναι, και είναι από τα στελέχη της ΕΑΒ και δεν είναι του ΚΚΕ. Άρα λοιπόν, δεν θέλω να συνεχίσω. Με διαφήμιση με τα ναυτική συνεργασία, σε ένα έχουμε κάνει και δεν έχουμε κάνει τα σημαντικά που είναι τα ηλεκτρονικά του και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί δεν έχουμε μαστόρους? Όχι. Γιατί δεν χρηματοδοτείτε? Γιατί δεν δίνετε λεφτά για τα ανταλλακτικά? Γιατί έρχονται με το σταγονόμετρο τα ανταλλακτικά? Γι' αυτό το λόγο δεν έχουν γίνει. Άρα εσείς είσαστε υπεύθυνοι. Τέλειωσε λοιπόν και με την... Επομένως για μας το θέμα της αμυντικής βιομηχανίας δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Συναρτάται με όλη την οικονομία. Εμείς γι' αυτό λέμε τι πρέπει να υπάρχει, όμως δεν μπορούν αυτά να... Δεν θέλετε να τα κάνετε. Είναι και τα συμφέροντα τεράστια. Ο ελληνικός λαός χρηματοδοτεί με το αίμα του και τον υδρότα του δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια κερδών για να υπηρετούνται τα συμφέροντα αυτών που κατέχουν τον πλούτο σε αυτόν τον κόσμο γενικότερα, αλλά και στην Ελλάδα. Γι' αυτό ο λαός πρέπει να βάλει μια άλλη πλώρη, τέλειωσα, για να αλλάξει αυτό το σύστημα που πλέον έχει σαπίσει, βρωμάει και έχει χρεοκοπήσει.